Ποδοσφαιρικό είναι το θέμα που επέλεξε και ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για την ενότητα σινεμά της Κερκίδας του Σαββάτου. Ελληνική ταινία βγαίνει στις αίθουσες στις 25 Μαρτίου. Ο τίτλος της είναι «Τα παιδεία δεν παίζει» και μια παρέα παιδιών διεκδικεί την δική της αλάνα ή το δικό της γήπεδο για να παίζει μπάλα. Κάποτε το παιχνίδι ήταν μια δεδομένη δράση των παιδιών, απολύτως δικαιολογημένη μέχρι και την ολοκλήρωση της εφηβείας. Τα πράγματα όμως σήμερα είναι διαφορετικά. Τι θέλουν τα παιδάκια? Θέλαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού για να δούμε τον Δήμαρχο, για να συζητήσουμε κάτι που θέλουμε. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Τι ακριβώς? Θέλουμε να κλείσουμε ένα γήπεδο στην Ιταλία μας, να παίζουμε. Το παιχνίδι έχει αντικατασταθεί με το βίντεο παιχνίδι και οποιασδήποτε μορφής διάδρασης σε δημόσιο χώρο είναι σχεδόν κατακριτέα, μάλιστα με τις ευλογίες του νόμου. Τα παιδιά λοιπόν, ό,τι εννοούμε εμείς παιχνίδι, είναι μέσα από ένα κομπιούτερ και η όποια αθλητική δραστηριότητα είναι εικονική μέσα από τα video games. Πράγμα το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Αντί τα παιδεία να παίζουν, υποδίονται ρόλους επαναστατικούς και καταλήγουν να παίζουν σε ένα ντοκιμαντέρ διεκδικώντας το δικαίωμα στο παιχνίδι. Παίζουν δηλαδή για το παίζουν. Πολλά Ελληνόπουλα, βλέποντας αυτή την ταινία, θα δημιουργηθεί μια άμυλα σε αυτά να διεκδικήσουν, να ζητήσουν και εκτιμένα δικαιώματα. Μόνο που και εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι δεν είναι να διεκδικούμε και να θέλουμε τα πάντα, είναι να ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε. Οπότε αυτοί οι αθλητικοί χώροι σε αυτό βοηθούν, στο να δημιουργούν προσωπικότητες και να δημιουργούν κουλτούρα. Με στόχο το δικαίωμα στην άθληση και την εκτόνωση, θέλοντας να βιώσουν την παιδική ηλικία όχι ως μικρή απόκληρη με και χωρίς τους κανόνες του παιχνιδιού, παίζουν μπάλα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η ταινία «Τα παιδεία δεν παίζουν» είναι ένα ύμνος στην άθληση και την παιδική αθότητα. Το θέμα ότι η ταινία δεν ήταν παιχνίδι για τα παιδιά, ήταν η ζωή τους. Και τα παιδιά έβρισκαν έναν τρόπο να παίξουν όπως και δίποτε. Γι' αυτό και έκαναν αυτή την προσπάθεια, επειδή έχουν ανάγκη το παιχνίδι για να καταφέρουν να μπορούν να παίζουν ελεύθερα. Και με τους γείτονες στη γειτονιά που τσακώνονται, τους διώχνουν, μετά ξαναπηγαίνουν. Δηλαδή, όπου βρουν τρύπα θα μπουν και θα παίξουν. Και την πόρτα, λέω. Όταν χτυπάμε την πόρτα. Και αν πάει παλιά εκεί με το σκοτεινό, τα φοράτε εσείς. Δεν πάμε, δεν πάει. Μια ώρα είναι να μην κυνηγάξει, να μην κουρασμένο, να πέσει, να ξεκουραστεί. Και να μην ξεχάσουμε το σκοπό για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ. Φτιάξτε μας το γήπεδο! Πόσο μεγάλο θέμα είναι αυτό στα αλήθεια και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή εδώ στην Κερκίδα του Σαββάτου.